Λοιπόν, όπως είπα και πριν από λίγο, έχουμε εισέλθει σε ρυθμούς προεκλογικής περίοδου. Πληθαίνουν τα σενάρια βέβαια αναφορικά με την ημερομηνία των εκλογών. Πολλά έχουν ακουστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Φιλοξενούμε εδώ στην Κρήτη TV, εδώ στην Κρήτη σήμερα, στο στούντιό μας, τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη. Καλησπέρα, κύριε Σενετάκη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Την καλησπέρα μας, κύριε Μαμουλάκη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Κύριε Σενετάκη, να ξεκινήσω με εσάς. Έτοιμη η Νέα Δημοκρατία στα σενάρια που έχουν δει το φως στις δημοσιότητες και αναφέρονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες εκλογών, όχι μόνο δημοσκοπικά έτοιμη, αλλά και πρακτικά και στην πράξη? Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, η εκλογολογία καλά κρατεί. Όπως είδατε, μέχρι τη στιγμή όσοι διακινδύνευσαν προβλέψεις έπεσαν έξω. Πολλές φορές μας είπαν να ετοιμαστούμε. Ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έλεγε ότι θα πάμε θεσμικά, θα επαναφέρουμε τη θεσμικότητα στη χώρα και θα πάμε στο τέλος της τετραετίας, κάτι το οποίο ακόμα και με τα σενάρια τα οποία αυτά που παίζουν σήμερα επιβεβαιώνεται. Αυτή τη στιγμή το πότε θα γίνουν οι εκλογές έχει να κάνει με θέματα περισσότερο τεχνικά, θα έλεγα, δηλαδή κατά πόσο έχουμε ημερομηνίες που δεν θα μπορούσαν να γίνουν όπως είναι οι Πανελλήνιες, ας πούμε, δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Ναι, στενεύουν τα χρονικά περιθώρια, κατά ψέματα. Και νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο τέλος της τετραετίας. Τώρα, αν θα γίνουν 9 Απριλίου, τα οποία γράφουν οι εφημερίδες, αν θα πάνε κανονικά στον Ιούλιο, το οποίο, επειδή όλα αυτά τα σενάρια εξαρτώνται από αρκετούς παράγοντες, τους οποίους δεν έχουμε και πάντα όλη την εικόνα εμείς. Δηλαδή, θα σας πω ένα σημαντικό παράγοντα, ο οποίος έχει κυρίως ο Πρωθυπουργός τη δυνατότητα να τον αναλύσει, έχει να κάνει και με τη γείτονα Τουρκία. Δηλαδή, που έχουν και εκεί τις δικές τους εκλογές. Η επιθετικότητα της Τουρκίας διαρκώς αυξάνει. Οπότε, σε μία περίοδο εκλογών, μία κυβέρνηση υπηρεσιακή που πρέπει να μπει από εμάς, θα πρέπει να χαίρει και να στηριχθεί και από την αντιπολίτευση. Έχει δείξει η αντιπολίτευση τέτοια σημάδια ότι θα μπορούσε να είναι σε αυτό το κομμάτι θεσμική και να στηρίξει τη χώρα? Μέχρι στιγμής ήδη προεξοφλεί και το αποτέλεσμα των εκλογών. Άρα υπάρχουν σκέψεις οι οποίες και παράγοντες, στους οποίους μπορεί ο Πρωθυπουργός να τους, κυρίως ο Πρωθυπουργός να τους αξιολογήσει. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση σε περίπτωση μιας κρίσης με την Τουρκία, ας πούμε. Ήδη έχει βγει και προεξοφλεί ότι το έχει πάει δυστυχώς σε μια επιθετική, ας το πούμε, αντιπολιτευτική πολιτική που έχει φτάσει μέχρι και αμφισβητεί το αποτέλεσμα των εκλογών. Έχουμε πάει σε τέτοιες δηλώσεις στο παρελθόν. Ελπίζω, δεν πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε σε μια ομαλή εκλογική περίοδο και όλα αυτά τα γεγονότα, όλα αυτά οι παράγοντες αξιολογούνται για να πάρει την απόφαση, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός τώρα τις γιορτές, να σκεφτεί πότε είναι η καταλληλότερη η ημερομηνία. Κύριε το Μαμουλάκη, σημαντικό όμως που κρατάμε είναι ότι πάμε στο τέλος της τετραετίας. Αυτή εδώ η κυβέρνηση, παρά τις Κασάνδρες, τις διέψευσε, ολοκληρώνει τον τετραετή της κύκλο. Μάλιστα. Κύριε Μαμουλάκη, ναι. Να ρωτήσω, είστε έτοιμοι? Να σχολιάσω καταρχάς επί της ερωτήσεως αυτής για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Όχι, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, και ευχαρίστω να απαντήσω στην ερώτηση. Καταρχάς, τέλη Νοεμβρίου ήταν όταν ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, από την Καλυθέα, αν δεν κάνω λάθος, διαπίστωσε ή θεώρησε ότι μυρίζει εκλογές. Όταν ο καθήλυνα αρμόδιος για να διεξάγει τις εκλογές, ο μοναδικός που έχει την ευθύνη, πολιτική και νομική ευθύνη για τη διεξαγωγή του και τέλεση των εκλογών, είναι ο Πρωθυπουργός και λέει Νοέμβρη μήνα, Νοέμβρη του 22, ότι μυρίζει εκλογές την ώρα που η καταληκτική ημερομηνία είναι τον Ιούλιο του 23, αντιλαμβάνεστε ότι θέτει ο ίδιος με τις κινήσεις, τις πολιτικές και τις δράσεις του τη χώρα σε προεκλογική περίοδο, σε λίγο πρόημη. Θα συμφωνήσω βεβαίως ότι το 2023 είναι αναμφίβολα μια εκλογική χρονιά. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Αλλά το κατά πόσον θα φτάσει μέχρι το τέλος,
Επιτρέψτε μου να έχω πλέον έντονες αμφιβολίες, για να μην πω αμφισβητήσεις, από τα ίδια τις κινήσεις των κυβερνητικών στελεχών και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Άλλωστε, διαρρέουν φίλια μέσα συγκεκριμένες ημερομηνίες. Νομίζω ότι αυτή η πίεση και η σπουδή να επισπευθούν έστω και κατά κάποιους μήνες. Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη διαδικασία? Νομίζω ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι αυτό που πυροδοτεί και επιταχύνει τις διαδικασίες. Ιδάλλως δεν θα το συζητούσαμε καν, θα μιλούσαν για τον Ιούλιο του 2023, όπως από την αρχή πράγματι με συνέπεια οι κυβερνητικοί παράγοντες, στελέχοι, βουλευτές, όπως ο συνάδελφος ο Μάξιμος, το θεωρούσαν δεδομένο. Δηλαδή τώρα υπάρχουν δεδομένα τα οποία δεν έχουν δει ακόμα το φως της δημοσιότητας και θα επηρεαστεί η κυβέρνηση, πιστεύετε? Καταλυτική σημασία νομίζω ότι είναι η αποκαλύψη του Σαββατοκύριακου, όταν μιλάμε για τον αρχηγό του στρατεύματος, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, ο οποίος οπότε δειγμένα, εφόσον δεν διαψεύδει και ο ίδιος ούτε τα κυβερνητικά στελέχη, παρακολουθεί το από την Εθνική Υπηρεσία Αντικατασκοπίας, δηλαδή την ΕΥΠ. Νομίζω ότι προκαλεί, αν μη τι άλλο, μια εύλογη αντίδραση. Όταν, ξέρετε, σε ένα στρατόπεδο να πας απλά να βγάλεις μια φωτογραφία, πολύ καλά, φυσικά, θα συλληφθείς και θα πληρώσεις τα δέοντα. Όταν λοιπόν παρακολουθεί το αρχηγό σου στρατεύματος, του ΓΕΘΑ, το τονίζω, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, και δεν υπάρχει αντίδραση, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν και ζορίζουν για την κυβέρνηση. Γιατί παρακολουθείται από την ΕΥΠ, όπου πολιτικός προϊστάμενος ήταν ο κ. Μητσοτάκης. Δημοσκοπικά κρατάει Νέα Δημοκρατία πάντως, κύριε Μαμουλάκη. Κοιτάξτε, δημοσκοπικά βλέπετε. Στέκεστε στις δημοσκοπίες και στα ευρήματα. Βεβαίως και στεκόμαστε. Σας προβληματίζουν τα ευρήματα? Πάντοτε μας προβληματίζουν και πάντοτε βλέπουμε και την ποιοτική και την ποσοτική εικόνα. Δείτε τις δημοσκοπήσεις προδιετίας και δείτε τις τώρα. Μιλάμε ότι η περιδίνηση φθοράς της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ έντονη. Εξού νομίζω και εγώ η επιτάχυνση της προσφυγής στις κάλπες, κατά την άποψή μου, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτό νομίζω οδηγεί τον κύριο Μητσοτάκη στο να επιταχύνει τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών. Και μπορεί να γίνει διάλογος πολιτισμένα και πρέπει να πατήσει ο κύριος Μαμουλάκης. Απλά να ολοκληρώσει ο κύριος Μαμουλάκης πρώτα. Να ολοκληρώσω το σκεπτικό. Πώς νομίζω ότι συμπυκνώνεται ο χρόνος και ερχόμαστε λίγο νωρίτερα και όχι το καλοκαίρι, αλλά μάλλον την άνοιξη και ίσως και νωρίς την άνοιξη. Αυτό όμως βέβαια κοντός ψαλμός αλληλούια θα φανεί. Όπως και να έχει όμως, αυκομβική σημασία κατ' εμέ είναι αυτή η συγκλονιστική αποκάλυψη. Δεν είναι δυνατόν ο αρχηγός στρατεύματος να αποκαλείται με τον κωδικό 519-ΣΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και να μην υπάρχει μια έντονη, στιβαρή διάψευση όλων αυτών. Αυτό νομίζω ότι θα δημιουργήσει ένα ντόμινο εξελίξεων. Και σίγουρα σε μια δύσκολη στιγμή. Είπα και στην εισαγωγή μου ότι η εκλογολογία και όλοι όσοι είχαν βγάλει σενάρια, διότι αν γυρίσουμε πίσω στο παρελθόν θα δούμε αντίστοιχη επιχειρηματολογία από το ΣΥΡΙΖΑ και από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έδελαν εκλογές γρήγορα, εκλογές μετά την πανδημία, εκλογές. Είπα πλέον, και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ότι πρακτικά έχουμε φτάσει στο τέλος της τετραετίας. Ό,τι και να λέμε για τακτικισμούς και για ένα σωρό θέματα τα οποία και καλά μας οδηγούν πιο γρήγορα στις εκλογές, δεν υφίσταται. Δεν έχει υπάρξει, υπήρξαν πάρα πολλές φορές. Σας εξήγησα και σας είπα ότι αυτή τη στιγμή, επειδή είναι εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόμενο να οδηγηθούμε σε διπλές εκλογές, πρέπει να βάλουμε κάτω τις ημερομηνίες, πότε χωράνε αυτές να γίνουν και πότε είναι καλό για τη χώρα να γίνουν. Και σας είπα, σας έκανα μια ανάλυση και σας έκανα μια ανάλυση για θέματα τα οποία είναι εξαιρετικά σοβαρά. Λέγε, ναι, έχουν φύγει, τελείωσε αυτό. Επειδή αυτό το σενάριο τελείωσε. Επειδή μας είπατε για μια κρίση που πιθανότατα να προκύψει. Μα σας εξήγησα ότι υπάρχουν παράγοντες αυτή τη στιγμή, δεν σας είπα για εθνική κρίση, σας είπα ότι πρέπει να έχουμε το νου μας. Υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν αυτές τις κινήσεις του Πρωθυπουργού, τις οποίες κυρίως τις γνωρίζει ο Πρωθυπουργός. Και σας είπα ένα παράδειγμα με την εξωτερική, με την γείτονα Τουρκία, πώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθότι φοβούμενοι όλο αυτό το διάστημα ένα θερμό επεισόδιο, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ακόμα και σε υπηρεσιακή κυβέρνηση να αντιδράσουμε ως χώρα. Ένα γρήγορο σχόλιο, κύριε Μαμουλάκη. Αναφερθήκατε στις υποκλοπές πριν από λίγο. Έχει προκύψει και το Qatar Gate, σωστά? Ναι. Έχει πολιτικά χαρακτηριστικά αυτό το σκάνδαλο? Πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ή μήπως πρέπει να προβληματίσει όλα τα πολιτικά κόμματα στην κεντρική πολιτική σκηνή στη χώρα μας? Αναμφίβολα, νομίζω ότι σόκαρε την κοινή γνώμη στην Ελλάδα, διεθνώς. Αυτό που σίγουρα όμως επίσης με απασχολεί και δεν σας κρύβω, σαν πολίτης αυτής της χώρας, είναι ότι ζηλεύω, κύριε Παναγιωτόπουλε, τη βελγική δικαιοσύνη και τη βελγική αστυνομία. Πόσα ακαριαία έπραξαν τα δέοντα για ένα σκάνδαλο διαφθοράς
που ταρακούνησε στη θέμελα τον κορμό, την καρδιά της Κομισιόν, την καρδιά της Ευρώπης. Γιατί στην Ελλάδα τι συμβαίνει, κύριε Μαμουλάκη? Διότι στην Ελλάδα ενδεχομένως οι περιπτώσεις που το έχουμε βιώσει και στο παρελθόν, τα αντανακλαστικά δεν φαίνεται να είναι και τόσο μα τόσο, αν θέλετε, ακαριαία. Παράδειγμα χαρακτηριστικό, όταν ο πρώτος τάξης, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Ντογιάκος, σε μια πρόσφατη δήλωσή του, στη δημόσια σφαίρα, θεωρεί ότι οι εκδότες και οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι κινούνται σε λίγο εκτός του πλαισίου, όπως το θεωρεί ο ίδιος, θα έπρεπε ίσως να εξεταστούν οι οικονομικές τους δραστηριότητες, νομίζω ότι προκαλεί μια απορία. Επίσης, απορία προκαλεί το γεγονός ότι όταν ξέσπασε το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο κ. Ντογιάκος, με τον κ. Ανδρουλάκη εννοώ, ο κ. Ντογιάκος θεώρησε ως προτεραιότητά του τι? Να εξετάσει πώς διέρευσε από την ΕΕΠ το σκάνδαλο και όχι ποιος παρακολουθούσε, ποιος δηλαδή εκτελούσε το κακούργημα της παρακολούθησης. Βλέπετε, υπάρχουν διαφορές, δομικές κατ' εμέ διαφορές. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι όλοι μας, θέλω να πιστεύω, θέλουμε μια δικαιοσύνη στη χώρα μας με αντίστοιχα χαρακτηριστικά όπως είδαμε στην χώρα του Βελγίου. Πολιτικά χαρακτηριστικά έχει το σκάνδαλο? Πολιτικά χαρακτηριστικά σαφώς και φαίνεται να έχει. Βέβαια, οφείλω να πω ότι ακόμα είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Μάλιστα σε πλήρη εξέλιξη, με μεγάλο βάθος από ό,τι φαίνεται. Όμως σίγουρα έχει ποινικά χαρακτηριστικά ως οικονομικό έγκλημα. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Οι πολιτικές εκφάνσεις που ενδεχομένως αναδυθούν στην επιφάνεια το επόμενο διάστημα, θα καταδείξουν και αυτό. Είμαι προσεκτικός, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί είναι κάτι αυτό, είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε πλήρη εξέλιξη, βέβαια. Κύριε Παναγιωτόπουλε, προφανώς ανέδειξε ένα τεράστιο κενό στη θεσμική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τα λόμπις έχουν ξεφύγει πλέον από τα όρια, διότι υπάρχει μια σχετική νομοθεσία για το λόμπινγκ, αλλά προφανώς δεν είναι αυτή η μέθοδος η οποία χρησιμοποίησαν οι συγκεκριμένοι εμπλεκόμενοι. Προφανώς και έχει σοκάρει την ευρωπαϊκή πολιτική και προφανώς έχει και αντίκτυπο στην ελληνική κοινότητα. Επομένως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ένα σκάνδαλο το οποίο, όπως λέει και ο ξένος τύπος, είχε καιρό να εμφανιστεί και ταρακουνεί τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπετε ότι προχωράνε και σε πολύ αυστηρά και παραδειγματικές τιμωρίες. Θα ανοίξω μια παρένθεση να πω ότι όντως η βελγική δικαιοσύνη κινήθηκε σωστά, κινήθηκε όμως με κάτι το οποίο εδώ, γιατί έχει βγει και έχει διαρρεύσει, δεν ξέρω πώς, από κάποιους που δεν τους συμφέρει αυτό το σενάριο, ότι δεν παρακολουθήθηκαν πολιτικοί. Εγώ, επειδή δεν ξέρω τι γίνεται, θα πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να αναμένουμε, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο ο εισαγγελέας στοιχειοθέτησε την υπόθεση. Γιατί, αν θυμάστε, εδώ πέρα φτάσαμε και στο σημείο μέχρι να λέμε ότι οι πολιτικοί δεν πρέπει να παρακολουθούνται. Κάτι στο οποίο εμείς διαφωνήσαμε πλήρως αυτό. Και ήρθε αυτό. Κύριε Μαμουλάκη, νομίζω ότι ξέρει ο κόσμος τι έγινε όταν προέκυψε το θέμα με τον κύριο Ανδρουλάκη. Η αντιπολίτευση σύσσωμη έθεσε το θέμα ότι οι πολιτικοί δεν πρέπει να παρακολουθούνται. Και έρχονται από αυτό το παράδειγμα. Αυτό το λέει κειμένη νομοθεσία. Μόνο αν υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας. Βέβαια, εκεί, αν υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας. Μα τώρα μην τα ανατρέπουμε. Επειδή τα γεγονότα δεν μας συμφέρουν, ας ακούσουμε λοιπόν. Τα γεγονότα των υποκλοπών δεν συμφέρουν σε αυτό εσάς. Ας περιμένουμε να δούμε λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο η εισαγγελία στο Βέλγιο στοιχειοθέτησε την υπόθεση. Σωστά. Μιλάει ο ίδιος ο εισαγγελέας ότι χωρίς παρακολουθήσεις δεν μπορείς να κάνεις δουλειά. Και έρχεται η κυρία Καρυλή δεν παρακολουθείτε γιατί ήταν ευρωβουλευτής, ήταν εκλεγμένη. Το είπε ο κύριος Κλούς. Δεν το ξέρετε αυτό. Είπα, είμαι προσεκτικός στα λόγια μου και λέω έχει ενδιαφέρον να δούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, πέραν της ευρωπαϊκής κοινότητας, το οποίο είπαμε είναι ένα πολύ σπουδαίο, έτσι πολύ σπουδαίο γεγονός με την κακή διάσταση. Έχουμε και την ελληνική επιρροή, όπου σίγουρα δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί εδώ θα τρελαθούμε. Εδώ είδαμε, και αυτό νομίζω ότι αποδεικνύεται και από την αντιμετώπιση που ο ίδιος αρχηγός του Κινάλ Πασόκ το έφερε το θέμα. Αντί να μιλήσουμε όπως μιλήσαμε θεσμικά για θέματα δυσλειτουργίας του πολιτεύματος και κενά, αμέσως να στραφεί ενάντια στη Νέα Δημοκρατία, το οποίο
Μείναμε έκπληκτοι προφανώς με αυτόν τον πανικό. Μείναμε έκπληκτοι με αυτόν τον πανικό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πράγματι με τη φανέλα του Πασόκ επιάστηκε η κυρία Καϊλή. Αλλά το φλερτ ήταν διαρκές και αέναο. Τώρα κάνετε κάτι το οποίο, αν κοιτάξει κανείς τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και μιλήσουμε για παρελθόν. Για την κυρία Καϊλή μιλάμε. Α, τώρα θέλετε να τον προσωποποιήσουμε. Όχι, μιλάμε για ένα στέλεχος του Πασόκ. Ναι. Το οποίο διέπραξε κάτι το οποίο προσβάλλει όλη την πολιτική, Πασόκ ήταν, όλη την πολιτική και το οποίο το Πασόκ προσπαθεί να μεταφέρει σε αυτήν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μόνο και εσείς τώρα έρχεστε να μου πείτε ότι επειδή δήθεν θα έκανε αυτό, συμφωνείτε. Όχι. Και εγώ σας λέω λοιπόν ότι έχετε στους κόλπους σας ανθρώπους που το έχουν κατηγορηθεί για άλλα πράγματα. Επειδή μιλάμε για την κυρία Καϊλή και τις σχέσεις τώρα, με το κυβερνόν κόμμα. Τώρα να δείξετε αυτή τη σύμπραξη με το Κοινάλ, γιατί προφανώς αυτό είναι που επιδιώκεται. Δημιουργήσετε αυτό το μέτωπο και να πείτε ότι συμφωνείτε με την άποψη του κυρίου Ανδρουλάκη. Κύριε Μαμουλάκη. Ναι, ένα σχόλιο. Καταρχάς, σαφέστατα, το Πασόκ Κινάλ άργησε πάρα πολύ να διαγράψει την κυρία Καϊλή. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Επίσης όμως, το φλερτ της κυρίας Καϊλή με τη Νέα Δημοκρατία όλα τα τελευταία διάστημα ήταν πάρα πολύ έντονο. Κορυφή και απόδειξη αυτού ήταν η στάση της όσον αφορά την Επιτροπή Πίγκα και πώς προσπάθησε να αναχαιτήσει, να ανασχέσει την εξέταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα υποκλοπών στη χώρα μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα λοιπόν, και πολλές άλλες δηλώσεις βέβαια της κυρίας Καϊλή και η σχέση της με συγκεκριμένα κυβερνητικά στελέχη. Βέβαια όμως οφείλω να πω ότι ναι, σε αυτό έχει δίκιο ο συνάδελφός μου, πράγματι, στέλεχος του Πασόκ και άλλη είναι η κυρία Καϊλή, δεν το αφισβητεί κανείς. Αλλά νομίζω ότι η οικειοφορούμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ήταν δεδομένη και οι γνωρίζοντες, οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ότι στην Α Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται το μεταγραφή αεροδρομίου, όπως ονομάζεται. Αλλά είπαμε, πιάστηκε με τη φανέλα του Πασόκ. Θεωρώ ότι ο κάθε ηγέτης πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και σε τέτοια προβλήματα που ανακύπτουν σε όλους τους χώρους να κοιτάξει να δει πώς δεν θα ξαναγίνουν και να κοιτάξει τα του οίκου του ώστε να θωρακίσει το θεσμό του κόμματος. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε νομίζω λίγο ατζέντα. Έτσι λειτουργούμε εμείς, ο χρόνος, αυτό κάνουμε και δεν μεταφέρουμε τις ευθύνες σε άλλους χώρους. Να περάσουμε λίγο στα επιδόματα των τελευταίων ημερών και στις παροχές. Αναφέρουμε στο καλάθι του νοικοκυριού τους προηγούμενους μήνες. Market Pass τώρα τελευταία, Fuel Pass πριν από 2-3 μήνες. Κάποιες παρατάσεις γύρω από το φορολογικό κομμάτι με τα τέλη κυκλοφορίας. Επιδοματική πολιτική, λένε κάποιοι, και ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Τι απαντάτε? Θα σας απαντήσω ευθέως. Κοινωνική πολιτική. Κοινωνική πολιτική που στόχο έχει τον πολίτη από την πανδημία και μετά, ο ρόλος του κράτους και ο ρόλος με τον οποίο το κράτος παρεμβαίνει στην οικονομία μέχρι τα πράγματα να επανέλθουν σε μια κανονικότητα είναι διαφορετικός. Αναγκαστήκαμε, εφόσον κλείσαμε τα μαγαζιά, να στηρίξουμε αυτά τα οποία κάναμε. Αναγκαστήκαμε, εφόσον αυτό είχε συνέπειες και στον πληθωρισμό, να έρθουμε και να πούμε μέχρι το πράγμα να εξομαλυνθεί, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά. Αυτό κάνουμε, το κάνουμε, προσέξτε, όχι παράγοντας παραπάνω χρέος, το κάνουμε μέσα από μια ορθή διαχείριση στα πλαίσια της οικονομικής σύνεσης και το κάνουμε από χρήματα τα οποία παράγουμε και αναδιανέμουμε. Αυτό ακριβώς είναι και ο στόχος και είναι και κάτι το οποίο όσο προχωράμε και περνάμε στην κανονικότητα θα έχουμε και μόνιμες τέτοιες παροχές, όπως θα είναι η αύξηση των μισθών, όπως είναι η μείωση της φορολογίας, η οποία ξεκίνησε από το 19, την πρώτη μέρα. Ήτανε η υπόσχεση προς τον κόσμο που είχε υποστεί τα πάνδυνα από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα αλαφρύνουμε αυτό το βάρος. Το ύψος των παροχών. Επομένως, μιλάμε για κοινωνική πολιτική. Σενετάκη, αν συνυπολογίσουμε και τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις σε βασικά αγαθά. Το ύψος των παροχών στοχεύει κυρίως στα νοικοκυριά, ξεκινάει από τα νοικοκυριά τα οποία έχουν πρώτα ανάγκη να στηριχτούν. Υπάρχει και μία τάξη η οποία δεν στηρίζεται καθόλου, αλλά από την αύξηση της οικονομίας έχει αντοχές να κρατηθεί. Επομένως, γίνεται ό,τι καλύτερο σε δημοσιονομικό επίπεδο μπορούμε, προκειμένου να στηριχτούν αυτοί που έχουν ανάγκη, να μπορέσουν να κρατηθούν μέχρι να περάσουμε στην επόμενη μέρα της κανονικότητας. Κύριε Μαμουλάκη. Πάντως, μέσα σε αυτό το κλίμα,
ό,τι είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά το έχουμε κάνει. Και κάνουμε και παραπάνω τα οποία είναι όλα αυτά τα οποία περιγράφω. Γίνονται κάποιες κινήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης να στηριχτούν χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι. Για ποιο λόγο αυτή η δρυμία κριτική από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Καταρχάς, το Food Pass και το καλάθι του νοικοκυριού κατέρευσαν σαν χάρτινος πύργος μπροστά σε αυτή την εξαιρετική είδηση που μόλις εχθές έχει κάνει το γύρο της Ευρώπης. Ναι, ναι, η εξαγγελία του Food Pass και το καλάθι του νοικοκυριού κατέρευσαν ως χάρτινος πύργος μπροστά σε αυτή την εξαγγελία. Το καλάθι είναι παροχή, το καλάθι είναι ένας τρόπος να αμυνθούμε. Δείτε λοιπόν τον τρόπο, τον σωστό τρόπο άμυνας που οι Ήβυρες για άλλη μια φορά μας βάζουν τα γυαλιά. Μετά την ενεργειακή, το θέμα της αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, που ξέρουμε ότι αυτή και τη στιγμή που μιλάμε είναι υποτετραπλάσιο το κόστος στην ενέργεια, έτσι και εδώ είναι το Europe News, όπου αναφέρει ότι Spain scraps VAT on basic food to help with rising cost of living. Δηλαδή, μηδένισε χθες μόλις η ισπανική κυβέρνηση, η σοσιαλιστική κυβέρνηση Σάντσεθ, μηδένισε το ΦΠΑ, 0% το ΦΠΑ στα βασικά είδη τροφής για να αντιμετωπίσει ακριβώς την επισητική κρίση που έρχεται, που είναι πρώτον πυλών στα χαμηλά και μεσαία στρώματα. Αυτές είναι οι κινήσεις, αυτό που φωνάζουμε μήνες. Διότι φαίνεται πόσο μη αποτελεσματικά είναι τα υπόλοιπα μέτρα. Εδώ χρειάζονται τομές, βαθιές τομές σε κρίσιμα ζητήματα. Διότι ο πληθωρισμός, όπως έχετε δει, υποτιμήθηκε εδώ και 1,5 χρόνο από την κυβέρνηση. Θυμάστε πόσες φορές είχαμε κάνει παρεμβάσεις. Δυστυχώς ο κ. Γεωργιάδης θεωρούσε ότι ένα παραδοτικό φαινόμενο και πέρυσι τα Χριστούγεννα θα είχε ολοκληρώσει τον κύκλο του. Δεν συμβαίνει αυτό. Το αντίθετο είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας και ο πληθωρισμός, όπως ξέρετε, είναι ο πιο άδικος φόρος για την οριζόντιο και πλήττει τα χαμηλά και μεσαία στρώματα. Μηδενισμός λοιπόν του φόρου προστιθέμενης αξίας σε συνδυασμό με τη μείωση του ιδιωτικού φόρου κατανάλωσης θα κάνει τη διαφορά. Αυτή είναι η ανάσχεση. Αυτό λέμε ως αξιωματική αντιπολίτευση και όχι μόνο, και τα υπόλοιπα κόμματα από ό,τι αντιλαμβάνουμε και ακούω σε αυτή την κίνηση. Δυστυχώς η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά, σωρεύει υπερκέρδη και από τον κρατικό προϋπολογισμό με το ΦΠΑ το παραπάνω και τον πληθωρισμό να καλπάζει και φυσικά διανέμει αδιακρίτως σε 5-6 μεγάλες επιχειρήσεις στην ενέργεια. Η κυβέρνηση... Αυτό το πιο μεγάλη αναδιανομή, βία αναδιανομή πλούτου στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Η κυβέρνηση έχει απαντήσει πολλές φορές σε αυτά τις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ. Η ισπανική οικονομία και στο κομμάτι της... και στο κομμάτι της ενέργειας αυτά τα οποία παρουσιαζόντουσαν τελικά αποδείκνυαν ότι είχαν πιο ακριβή ενέργεια. 87 ευρώ είναι καλά τώρα και εμείς είμαστε 400. Κομμάτι, μισό λεπτό. Τα νούμερα είναι μιλάτε, εδώ. Εσείς μιλάτε τώρα, δεν μιλάτε για λιανική, εσείς μιλάτε τώρα για χοντρική τιμή πόλης. Δεν μιλάτε για τον καταναλωτή. Μα η λιανική, άμα η χοντρική είναι χαμηλή, θα κατέβει και χαμηλά η λιανική. Δεν μιλάτε για τον καταναλωτή, επαναλαμβάνω. Όχι. Διότι ο δικός μας τρόπος αντιμετώπισης κατάφερε να διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό να απορροφήσει όλες αυτές τις αυξήσεις. Και όχι, γίνεται γιατί δανειζόμαστε για να πληρώνουμε τους και γίνεται και η απορρόφηση αμέσως των υπερκερδών από τους παραγωγούς. Και επίσης για το ΦΠΑ έχουμε μιλήσει και έχουμε πει, έχουμε αναλύσει ποιο είναι το πλεώνασμα του ΦΠΑ που εισπράξαμε λόγω της ακρίβειας, κάτι το οποίο το παίρνουμε και το δίνουμε συγκεκριμένα σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, είναι θέμα πολιτικής διαχείρισης για να μπορούμε να έχουμε αυτό το δημοσιονομικό χώρο να προχωράμε και να μην γυρίσουμε ξανά στο παρελθόν. Και βοηθάμε τον κόσμο και έτσι με την αύξηση του πλούτου που παράγουμε να μπορούμε να συνεχίσουμε. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δηλαδή τι? Η αναδιανομή του πλούτου αυτή τη στιγμή εισπράττει η πολιτεία, η μεγάλη καθετοποιημένη παραγωγή και ποιοι την πληρώνουν? Όλοι οι πολίτες. Όλοι μας πληρώνουμε αυξημένο ρεύμα. Όλοι μας πληρώνουμε αυξημένα τι τρόφιμα. Τι έκανε η κυβέρνησή σας με φόρους όταν πήγαινε έτσι? Χρεοκοπήσατε τη χώρα. Γι' αυτό. Τώρα, λοιπόν, εντάξει, αντιλαμβάνεστε όχι, λοιπόν το λέω σας ότι είναι καθοριστική σημασία. Το λέω γιατί έρχεστε να κατακρίνετε κάτι προσέξτε, το οποίο κάνατε. Και το κάνατε όχι από τον πλούτο που παράγατε, αλλά από την υπερφορολόγηση. Καταλαβαίνετε τι έρχεστε να μου καταγγείλετε? Ότι αυτό που κάνατε εσείς. Χρεοκοπήσατε τη χώρα και κάποιος έπρεπε τη βγάλει στο ξέφωτο. Τη βγάλαμε εμείς. Μια κυβέρνηση κρίνεται από το τι παραδίδει και κυρίως τι παραλαμβάνει και τι παραδίδει. Άρα εσείς νομιμοποιήστε να το κάνετε, εμείς το κάνουμε λάθος. Θα κριθείτε σε λίγους μήνες. Αυτό ακριβώς. Αυτό το οποίο όμως εμείς λέμε. Έχω απαντήσει ευθέως ότι αυτή είναι μια πολιτική στόχευση δική μας
η οποία, όπως το είπατε, θα κρυθούμε. Μάλιστα, κύριε Σερετάκη, άλλο τελεία. Το βασικό, και θέλω, αυτό να το υπερθεματίσω, γιατί είναι κρίσιμο και είναι το πιο σημαντικό κατά την άποψή μου τώρα. Γίνεται μια βίαιη αναδιανομή του πλούτου. Και πώς γίνεται αυτή? Παράδειγμα, τα δηληστήρια. 3,2 δις υπερκέρδητα δηληστήρια και δίδουν στους πολίτες, υποτίθεται πίσω, 650 εκατομμύρια. Δεν γίνεται ισόποσα. Αυτή τη στιγμή ανοίγει ψαλίδα. Εδώ και 1,5 χρόνο συντελεί τη μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου. Σε θυμίζει εποχές χρηματιστηρίου και ακόμα χειρότερα. Αυτό τονίζουμε. Αυτό πρέπει να σταματήσει πάση θυσία, λοιπόν, ή δυνατόν χθες. Στην ατζέντα της προεκλογικής περίοδου θα πρέπει να μπουν και υποδομές σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Σενετάκη. Επέκταση αεροδρομίου στο Καστέλι από τη μία και εξελίξεις που αφορούν τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, όποιες και αν είναι αυτές. Σας αφήνουν ικανοποιημένο αυτές οι εξελίξεις? Προχθές στη Βουλή είχαμε την ψήφιση της νέας σύμβασης, αναθεωρημένης σύμβασης, για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, όπου εκεί κάνουμε ένα αεροδρόμιο πολύ μεγαλύτερο, κατά 30% από αυτό το οποίο προβλεπόταν. Κινηθήκαμε πάνω στις συμβάσεις όπου υπάρχουν οι προβλέψεις στα άρθρα. Υπήρχαν προβλέψεις ότι το αεροδρόμιο υπήρχε δυνατότητα στο μέλλον της ανάπτυξής του. Θεωρήσαμε ότι πλέον, όταν θα δοθεί το αεροδρόμιο, θα είναι κρίσιμο να έχουμε αυτές τις υποδομές. Συζητήθηκε λοιπόν με βάση τις πρόνοιες των άρθρων της σύμβασης και προχθές φέραμε μια σύμβαση που θα μας δώσει ένα αεροδρόμιο μεγαλύτερο, ένα αεροδρόμιο που θα είναι το μοναδικό αυτή τη στιγμή από τα καινούργια αεροδρόμια που κατασκευάζονται στη Μεσόγειο, στη νότιο-ανατολική Μεσόγειο, και επιθυμούμε και φαίνεται από τις συμπράξεις ότι θα είναι ένα διαμετακομιστικό κέντρο το οποίο θα διπλασιάσει μέχρι το 2030 το επιβατικό του κοινό. Καταλαβαίνετε τι ωφέλη θα έχει αυτό για την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή, αλλά και για την Κρήτη. Μάλιστα. Όπου σε συνδυασμό με τον ΒΟΑΚ, ο οποίος πια ήδη έχει ξεκινήσει να υλοποιείται από τη μεριά της Νεάπολης και πολύ σύντομα θα έχει προκηρυχθεί και το έργο, πια βλέπουμε να είναι πραγματικότητα, κύριε Παναγιωτόπουλε, ο ΒΟΑΚ. Τελείωσαν τα σενάρια, τελείωσαν οι υποθέσεις. Ο ΒΟΑΚ με κυβέρνηση Μητσοτάκη βρήκε τη χρηματοδότηση και με κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεκινάει. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Το Καστέλι. Και να το αγκαλιάσουμε και να το προωθήσουμε. Έγινε μια αρχή από το ΣΥΡΙΖΑ. Το Καστέλι είχε γίνει, ήμουνα και εγώ καλεσμένος, υπογράφηκε η σύμβαση. Υπογράφηκε η σύμβαση. Από εκεί και πέρα, ένα έργο το οποίο χρειάστηκε να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις, που προχωράει με πολύ καλούς ρυθμούς, γιατί εδώ πέρα τα έργα αυτά είναι σύμπραξη ιδιωτικού τομέα με δημόσιο. Ο ιδιώτης, επειδή έχει βάλει τα χρήματά του, τρέχει να προλάβει τις ημερομηνίες. Οπότε είναι ένα έργο που προχωράει πλέον με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, εντός χρονοδιαγράμματος, όπως είναι τώρα, αλλά για μεγαλύτερο αντικείμενο. Και υπάρχουν και μια σειρά άλλες υποδομές. Τώρα βγήκε προχθές και με το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα δούμε, και εδώ είναι ένα γρήγορο σχόλιο, ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν μας αφορά όλους, ούτε τους πολίτες, αλλά μόνο τους πλούσιους. Δηλαδή καταρρύπτεται αυτή η κατηγορία από τα έργα τα οποία θα δείτε να γίνονται για τους πολίτες, υποδομών, στην υγεία, στην παιδεία. Με έμεσο τρόπο, ναι. Με έμεσο δεν τρόπο, είναι, ναι. Είναι αμεσότατος, κύριε Μαμουλάκη, αμεσότατος καλά, ο τρόπος. Καλά, για το ΡΕΦ, το Ταμείο Ανάκαμψης και ανθεκτικότητος. Και θα δούμε πολύ γρήγορα τα ωφέλη, των και δεν διακόψα γιατί δεν ακούσουν οι πολίτες. Κύριε Μαμουλάκη, ελάτε. Όχι, 6,5 λεπτά μιλάτε. Δεν είναι όλη εκπομπή. Ακούστε τώρα λοιπόν. Μίλησα 6,5 λεπτά για τις υποδομές. Λοιπόν, πάμε. Τότε έχω πάρα πολλά να πω προφανώς και δεν μου φτάνει και ο χρόνος. Πάμε, κύριε Μαμουλάκη. Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, και εκεί συνετελείται βία η αναδυναμή του πλούτου. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται η κυβέρνηση χαρακτηριστικά. Τα παράδειγμα που αναφέρθηκε προηγουμένως, τα παραδείγματα για τα έργα υποδομής, βεβαίως και θα εξυπηρετούν το κοινό σύνολο, το ευρύτερο σύνολο, αλλά σε ποιου τσιτσέπες καταλήγουν? Σε συγκεκριμένους 5-6 παίκτες που είναι από κοντά και συνεχώς με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά μπρατσέτα. Τώρα πάμε όμως στα έργα υποδομής, πολύ σοβαρά. Αεροδρόμιο και ΒΟΑΚ. Μπράβο. ΒΟΑΚ, Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Μετά από λιδόρηση η κυβέρνηση, ο κ. Καραμαλής, το σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ. Τη διαγωνιστική διαδικασία που ξεκίνησε το 2018. Τώρα στον ΒΟΑΚ θα είχαμε ήδη εγκατεστημένα εργοτάξια, αν δεν σταματούσε το έργο για 3 ολόκληρα χρόνια. Ένας διεθνής διαγωνισμός, του οποίου η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ,
το 2019 τον Απρίλιο, μετά έπαιξε η παύση τον Ιούλιο του 2019, μέχρι να εμφανιστεί η κυβέρνηση ξανά, 3 έτη μετά, και βέβαια χάθηκε πολύτιμος χρόνος 3 ετών, αλλά κερδίσαμε, εντός εισαγωγικών το λέω, διόδια. Είναι ένα ζήτημα ΒΟΑΚ σημαντικό που υπερβαίνει θητείες πολλών κυβερνήσεων. Για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια ιστορικής εκκρεμότητας για το νησί, μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και έχουμε την πανίσχυνη, αν θέλετε, πρωτοκαθεδρία στο νησί και δημοσκοπικά, αλλά και στις τελευταίες εκλογές, γιατί έχουν δει οι Κρήτες έργα επί του ΣΥΡΙΖΑ, κάθετος άξονας, Ηρακλείου Μοίρες, αεροδρόμιο Καστελίου, αντιπλημμυρικά έργα, παρεμβάσεις παντού και πράσινες παρεμβάσεις. Τώρα, ο ΒΟΑΚ λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε ένα διαγωνισμό που πάγωσε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και κάποιος πρέπει να απολογηθεί γι' αυτό 3 ολόκληρα χρόνια. Επαναδραστηριοποιήθηκε η κυβέρνηση και προχωράει στη βήτα αυτή φάση. Πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να προχωρήσει. Μακάρι να επιταχυνθούν οι ρυθμοί, διότι δεν μπορούμε και δεν αντέχουμε να χάνουμε ανθρώπινες ζωές στο Νασφαλή. Λοιπόν. Για το αεροδρόμιο Καστελίου όμως τώρα, επιτρέψτε μου, δεν είναι σωστή νομοθέτηση αυτή. Φέρνει η κυβέρνηση τελευταία μέρα πριν το, κλείσιμο της Βουλής. Ακούστε, να το ακούσουν οι τηλεθεατές μας, έχει ενδιαφέρον. Ναι. Βεβαίως και είμαστε αναφαντών υπέρ της επένδυσης στο Καστελίου, το άλλωστε είναι δικό μας τέκνο, αν θέλετε, πολιτικά και τεχνικά και κοινωνικά. Όμως, σε ένα άρθρο φέρνουν ένα νομοσχέδιο σκούπα του Υπουργείου Υγείας, το οποίο 15 άρθρα από τα 85 είναι για την υγεία. Τα υπόλοιπα είναι ετερόκλητες διατάξεις. Μια σύμβαση, μια επικαιροποίηση σύμβασης, όπως είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, που πράγματι μπορεί να δράσει ως μεταφορικό διαμετακομιστικό κέντρο, ήρθε σε ένα άρθρο, κύριε Παγιτόπουλε. Σε ένα μόλις άρθρο. Στο άρθρο 77, αν δεν κάνω λάθος. Σε ένα άρθρο στο οποίο περιέγραψε εργασίες. Δυστυχώς δεν είδαμε για τον αεροδιάδρομο κάτι διαφορετικό, γιατί όλοι θα θέλαμε μια επέκταση με διαφορετικές συνθήκες. Όπως και να έχει όμως, η υπεύθυνη στάση αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να βάζει πλάτη εκεί που πρέπει, στα μεγάλα και τα οραματικά, και όχι να αντιπολιτεύεται. Θα όπως πούμε περισσότερα το επόμενο χρονικό διάστημα. Μια μονοκουβέντα, κύριε Παγιατόπουλε. Κλείνουμε μια αγωνία από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να αποδείξουν ότι όλα αυτά που γίνονται σήμερα. Πρέπει να πω ότι δεν αρκεί μόνο να θες, πρέπει και να μπορείς. Και δυστυχώς για τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία μπορεί και κάνει έργα. Λοιπόν, διάλειμμα, να πάρουμε ανάσα και να επιστρέψουμε.